Τα ελληνικά νοικοκυριά κυριολεκτικά αναστενάζουν και μάλιστα να δούμε την κάρτα που δείχνει ότι η χώρα μας είναι ακριβότερη στα τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη. Κυριολεκτικά έχουμε άλλη μια θλιβερή πρωτιά. Να το δούμε εδώ, παιδιά, μεγαλώσατε, Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπουμε πάνω, η Ελλάδα, αυτό που βλέπετε με την πράσινη γραμμή και τον ο, ο, κόκκινο κύκλο, είναι η ακριβότερη στα τρόφιμα, ακολουθεί η Ισπανία, Σλοβακία και ούτω καθεξής, την ίδια ώρα που ο πληθωρισμός των τροφίμων, γιατί αυτά ενδιαφέρουν το απλόνικο νοικοκυριό, όχι το χαβιάρι και οι πέστροφες, η σαλάτα, τα κρεμμύδια, τα σταφύλια, τα πορτοκάλια, οι πατάτες, τα κουνουπίδια, τα βασολάκια, τα φασόλια ενώ τα, τα, όσπρια. 14%. Ο πληθωρισμός τροφίμων τον Οκτώβριο, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή, ήταν 14%. Τα κουνουπίδια 83%, τα κρεμμύδια 55%, τα σταφύλια 44%, τα πορτοκάλια 38%, τα καρότα, πατάτες 19%. Λοιπόν, αυτό το δράμα ζει ο ελληνικός λαός και ακούει τώρα τον κύριο Μητσοτάκη να του λέει έτσι, τον κύριο Κασελάκη να του λέει αλλιώς.